Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις. Προκηρύχθηκαν 500 περίπου νέες θέσεις στον ΟΤΕ, οι οποίες αφορούν τεχνικούς πεδίου, μηχανικούς, πολιτές καταστημάτων και εταιρικούς πολιτές. Η προθεσμία υποβολής έχει οριστεί 13 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, οι αγγελίες για τεχνικούς πεδίου αφορούν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και πολύ σύντομα αναμένεται να προκηρυχθούν και νέες θέσεις εργασίας για επιπλέον περιοχές. Οι προσλήψεις των επιλεχθέντων υπαλλήλων θα πραγματοποιούνται σταδιακά από τις αρχές του 2014. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ο αποπληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 50 χρόνων. Οι πιέσεις στον αποπληθωρισμό συνεχίστηκαν για ένα το συνεχή μήνα το Νοέμβριο, ενώ οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν κατά 2,9% μετά από μείωση 2% ένα μήνα νωρίτερα. Αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό αποπληθωρισμού από το 1960, την περίοδο έναρξης καταγραφής των μηνιαίων στοιχείων για τον δείκτη. Υπεγράφει από τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση η απόφαση σύμφωνα με την οποία προβλέπει την επέκταση του προγράμματος επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών και του αντίστοιχου προγράμματος για τον τουριστικό κλάδο. Σκοπός είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης και πλήρους απασχόλησης από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Ανακοινώθηκε από την Εθνική Τράπεζα η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσής της με την ProBank. Από σήμερα, στους πελάτες της ProBank θα παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από τα 540 καταστήματα και 1.400 ATM του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας. Η παροχή αναλυτικής ενημέρωσης και εξυπηρέτηση του συνόλου των τραπεζικών αναγκών των πελατών θα παρέχεται από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 18-18-18. Και συνεχίζουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιασμένος θα είναι ουρανός πάνω από την Κομοτηνή αύριο 3η 10 Δεκεμβρίου με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας περιμένουμε βελτίωση των καιρικών συνθήκων με καθαρό ουρανό με το θερμόμετρο να φτάνει τους 3 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από βορειοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Και κλείνουμε το δελτίο μας με τα φαρμακεία. Για σήμερα Δευτέρα, στην πόλη της Κομοτηνής εφημερεύει το φαρμακείο της Παπαδοπούλου Ελένη στην οδό Μπακάλυμπαση 13 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2531-027-020 και το φαρμακείο της Ραχμανίδου Ιωάννα στην οδό Κωστή Μοσκόβ 14 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2531-0828. Διανυκτερεύει το φαρμακείο της Κοντού Βιλιμίνη στην οδό Σισμανόγλου 52 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2531-027-189. Παρακολουθήσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Πατρίδα Web TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.